Από χθες, άντε να πω γύρω στις 11 το πρωί, άρχισε ο συντονισμός. Και τι λέει ο συντονισμός? Ότι είμαστε μπροστά σε ένα πανδημικό κύμα που σαρώνει τη χώρα. Μόνο που οι διαχειριστές του ομοιάζουν πώς είχε πει ο Βάρναλης στο ποίημα του και στην αναφορά του για τον Πομπίο, το Ρωμαίο ηγέτη. Σπέβδε βραδέως. Αυτό θυμίζει. Και προκειμένου να μαντρωθούμε και να τρομοκρατηθούμε, σήμερα μπορεί να ακούσετε και 50.000 κρούσματα. Αυτός ο διαχειριστικός πανικός εκτοξεύει και το ρίσκο. Είναι αυτό που λέμε country risk. Πώς το είχε πει ο Αμερικανός τσιόδρας ο Φάουτσι? Το χρονοδιάγραμμα δεν το κάνεις εσύ, αλλά ο κορονοϊός. Τα εποντίκια και ειδή τα επιστημονικά πηδάνε από το σκάφος που λένε τώρα τα μέτρα έπρεπε να έχουν ληφθεί και τα λοιπά. Μπα, καλώς τους, κι ας άργησαν κι αυτοί. Σπεύδοντες βραδέως. Αλλά ζούμε ένα 24ωρο που είναι άκρος ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις. Εφτάσαμε χθες τα 21.567 κρούσματα κατά δήλωση. Θα το εξηγήσω. Μόλις πριν ένα 24ωρο, ο Υπουργός Υγείας είχε ανακοινώσει σειρά από νέα μέτρα που θα εφαρμόζονταν κατόπιν εορτής, κυριολεκτικά στις 3 Ιανουαρίου. Το ίδιο πρωί χθες ο Άδωνης μάλωνε δημοσιογράφους του Sky, καθώς του έγιναν κατά τη γνώμη του ενοχλητικές ερωτήσεις για τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Ιδίως αυτή με το τελευταίο μίλι. Λέμε και κανένα ψέμα για τον τουρισμό, είπε ο Άδωνης. Αυτό είναι εθνική επιταγή. Αφού λοιπόν το πρωί ο πληθωρικός Άδωνης περίπου μας είπε ότι αν εφαρμόζονταν από τώρα τα μέτρα τα νέα, δεν θα τηρούσε κανείς ούτε ένα πόντο από αυτά, το απόγευμα χθες έγινε γνωστό ότι πραγματοποιείται έκτακτη σύσκεψη των ειδικών με επικεφαλής τον εθνικό λοιμοξιολόγο Σωτήρη Τσιόδρα, στην οποία μετέχει ο Πρωθυπουργός Άρτη Αφιχθής από την Ήπειρο. Και τσούκου τσούκου, τσούκου τσούκου, ο σεισμολόγος ο κ. Βαλιανάδος μας λέει καμία ανησυχία για το σεισμό, καλή πρωτοχρονιά. Καλό. Λοιπόν, και τσούκου τσούκου αρχίσανε μετά οι πληθωρισμοί των κρουσμάτων. Θέλω να σας πω, για να είναι καθαρό, τα νούμερα είναι επικοινωνιακά για τον δρόμο μια χαρά. Τα κρούσματα μπορεί να είναι και πολύ παραπάνω. Το ερώτημα είναι πού το ξέρουν. Έχουμε πρόσβαση στην πηγή των δεδομένων? Και από πού προκύπτουν τα νούμερα? Από το μίξερ των τεστ και των self και των rapid και των μοριακών. Πια σταυγό και κούρευτο. Άρα, επαναλαμβάνω, τα κρούσματα μπορεί να είναι πολύ περισσότερα. Καλώς τους και ας άργησαν. Αλλά πάλι καθαρή εικόνα δεν υπάρχει, παιδιά. Το έχουμε πει 1,5 χρόνο τώρα. Τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, το έχουν πει και οι ίδιοι κατά καιρούς, είναι πια σταυγό και κούρευτο. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων δεν υπάρχει. Αλήθεια, αυτούς κυρίους με τα νούμερα, ποιος τους ελέγχει, αν μας πει κανείς? Για να ξέρουμε επί τι βάση μιλάμε. Γιατί άκουσα και τον ειδικό σύμβουλο του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης την ώρα των νούμερων να λέει ότι πρέπει να πάρει ο Μητσοτάκης τηλέφωνο τον Τσίπρα και τον Κουτσούμπα για να πούμε ότι έχουμε εθνική κρίση. Σώπα, σύμβουλε του Τσίπρα, αυτό είναι το μείζον? Ζήτα πρώτα να μας πούν αν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή ελέγχου δεδομένων, για να μην κατεβαίνουν, να μην ανεβαίνουν, να μην ανεβοκατεβαίνουν, για να βγάζουμε συμπεράσματα και μετά τα υπόλοιπα να τα δούμε. Διότι ρε παιδιά, υπάρχουν πολλά πολλά ανεξήγητα. Τη μία ημέρα τα τεστ είναι 90.000. Ξαφνικά την άλλη μέρα, χθες, ήταν 550.000. Μία σταθερή βάση αναφοράς δεν υπάρχει. Και είχες
προχθές με 90.000, 9.000 κρούσματα, χθες με 550.000, 21.000 κρούσματα. Αν το δεις έτσι ξερά, σε απόλυτο αριθμό το 21 είναι παραπάνω. Αν το δεις αναλογικά είναι παρακάτω. Εγώ σας λέω ότι τα κρούσματα είναι και παραπάνω. Αλλά δεν μπορεί κανείς να το πει αξιόπιστα. Τελεία και παύλα. Εκτός αν στόχος είναι, επειδή δεν έχουν άλλες λύσεις, και να μας βάλουν μέσα κατόπιν εορτής, και συνάμα να μας πούν, αν και τόσες χιλιάδες κρούσματα, δεν έχουμε πίεση στο σύστημα υγείας, δεν αυξάνονται οι διασωληνωμένοι, δεν αυξάνονται οι νεκροί, άρα μην ασχολείστε πλέον με τα κρούσματα, αλλά αν αυτά έχουν επαφή με μη κρούσμα, και δείτε τους σκληρούς δείκτες, πάμε μια χαρά. Παίζει και αυτό, Επίσης τα δεδομένα δεν τα θέλουμε έτσι γενικώς για να ανοίγει ο Νίκος και εγώ την τηλεόραση και εσείς και να βλέπουμε «Α, τόσος ο αριθμός». Θέλουμε τα δεδομένα να πάνε σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά αν θέλετε ιδρύματα, να γίνεται επεξεργασία και να γίνονται προτάσεις και λύσεις. Σιγά σιγά άρχισε και η αναφορά ότι αυτό συμβαίνει πανευρωπαϊκός και παγκοσμίως. Μάλιστα. Αλλά η αναλογία θανάτων και διασωληνωμένων είναι πολύ καλύτερη έξω από ό,τι εδώ. Και για να τελειώνουμε και με τις ΜΕΘ, επειδή τα ακούω, 1200 κλίνες ΜΕΘ δεν έχουμε. Τότε πώς γίνεται με 610, 650, 660 διασωληνωμένους να δηλώνουμε πληρότητα ακατέβατα 96,9% επί τόσες μέρες. Μπορεί να μου το λύσει κάποιος. Μπορεί κάτι να κάνω λάθος εγώ στην αριθμητική. Άμα δηλώνεις ακατέβατα αυτή την ιστορία πληρότητας 96,9% και οι διασωληνωμένοι σου παίζουν από 610 ως 660 σε 1200 κλίνες ΜΕΘ, κάτι δεν γίνεται καλά. Κάτι. Δεν ξέρω τι. Κάτι. Όλη η Ευρώπη, Τάσο μου, έχει επίσης πολλά κρούσματα και μάλιστα πάρα πολλά, αλλά λιγότερους θανάτους. Πώς το κάνουμε? Ναι, δεν είναι 96,9, έχεις δίκιο. Η πληρότητα είναι 92,9. Πάλι δεν αλλάζει το νούμερο. Με τίποτα. Πληρότητα 92,9. Ζητώ συγγνώμη, Τάσο. Να το ξαναβάλεις κάτω όμως αριθμητικά. 1200 κλίνες ΜΕΘ διαθέσιμες. Οι διασωληνωμένοι παίζουν από 610 ως 660. Δεν αλλάζει πληρότητα, έχει κολλήσει το 92,9%. Βγαίνει το νούμερο? Όχι. Όπως είπε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είχαμε πάρει μέτρα, ακούστε, και έτσι σώσαμε τα Χριστούγεννα. Και έτσι φτάσαμε ως εδώ, όταν τα δεδομένα αλλάζουν, το ξέρει, θα ήταν ολέφριο λάθος να μην προσαρμόσουν τακτική μας τα νέα δεδομένα. Δηλαδή, πού σώσαμε τα Χριστούγεννα, μεταφέροντας το πρόβλημα για τις επόμενες μέρες, αφήνοντας αμολυτά τα πάντα? Επί της ουσίας λοιπόν κάποιος θα πρέπει να ζητήσει από τους πολιτικούς και επιστημονικούς φορείς πρόσβαση στα πρωτογενή δεδομένα και κυρίως να μην αποκλείουμε με αυτό τον τρόπο τις ταχυδακτυλουργίες, να τις ελέγξουμε. Τα μέτρα ξεμέτρα δείχνουν και άλλα πράγματα. Είναι και ανεπίκαιρα και καθυστερημένα. Αρχίσαν να τα λένε και κάποιοι επιστήμονες. Κάλλια αργά παραποτέλαινε κάποιοι. Σπέβδε βραδέως, λέμε εμείς. Δηλαδή αυτά και άλλα πολλά έπρεπε να τα έχουν πάρει πολύ νωρίτερα. Αλλά φτάνει μόνο αυτό? Είναι ανεπαρκή, δεδομένου ότι δεν κλείνουν τα νυχτερινά, δεν περιορίζεται καν η μεταδοτικότητα και δεν επιχειρείται να κλειστεί ο δρόμος στις μεγάλες συρροές. Δεν χρειάζεται να σας πω ότι δεν περιλαμβάνουν, ούτε περιέλαμβαναν ποτέ, το τέστινγκ, την ιχνηλάτηση επαφών, την απομόνωση κρουσμάτων και επαφών, την επιδημιολογική και γονιδιωματική επιτήρηση συστηματικά και όλα τα γνωστά. Αυτά όλα έπρεπε να αποτελούν μόνιμα μέτρα. Για άλλη μια φορά ξαναπαίρνουμε καθυστερημένα μόνο περιοριστικά μέτρα. Το να συζητάμε σήμερα για το θέμα του χρόνου της απομόνωσης και να το αναγάγουμε σε κύριο και κεντρικό, δηλαδή από τις 10 μέρες αφού το λέει το CDC, να πάμε στις 5, είναι και παραπλανητικό και ανούσιο τη στιγμή που δεν έχουμε λύσει όλα τα άλλα, ούτε καν το πρόβλημα των χώρων.
Άσε που κατά αυτόν τον τρόπο, όπως καταλαβαίνετε, πάει περίπατο η χνηλάτιση και το σπάσιμο των αλυσίδων μετάδοσης. Και έτσι για άλλη μια φορά στην πράξη η δημόσια υγεία επαφίεται στην ατομική συνείδηση, ευαισθησία, ευθύνη και γνώση. Το άλλο βασικό ζήτημα είναι ότι με τον τρόπο αυτό, παίρνοντας δηλαδή τα περιοριστικά μέτρα, γιατί περί αυτού πρόκειται, και μάλιστα καθυστερημένα στην ουσία, αφήσανε να εξελιχθεί η κατάσταση και να φτάσει σε σημείο ανεξέλεγκτο. Κατήργησαν από μόνοι τους πάλι, για μια φορά ακόμη, το τέστινγκ, την ιχνηλάτιση επαφών, την απομόνωση κρουσμάτων και επαφών, την επιδημιολογική και γονιδιωματική επιτήρηση. Και αφού πλέον έχουμε να κάνουμε με πλημμυρίδα κρουσμάτων, τόσα που δεν τα προλαβαίνουμε καν, πώς είναι δυνατόν να σπάσουν οι αλυσίδες και να γίνει επιδημιολογική και γονιδιωματική επιτήρηση? Δηλαδή εγώ υποθέτω ότι εδώ βάζουμε μέτρα που έπρεπε να πάρουμε και δεν πήραμε, και έτσι πως τα βάζουμε είναι ήδη σε αχρηστία. Μου λέει εδώ ο φίλος ο Θανάσης, πολύ σωστή λέει η παρατήρηση, έτσι ακριβώς. Σταθερά ο δείκτης πληρότητας της ΜΕΘ τις τελευταίες μέρες είναι κολλημένος στο 92,94%. Όταν έχεις 610 ως 650 περιστατικά διασωληνωμένα, σε ΜΕΘ δηλωμένες 1200, πώς προκύπτει λέει το 92,94? Είναι ερώτημα. Επί μια εβδομάδα με σταθερή πληρότητα φαίνεται ότι αυξομειώνονται στα 50 μέσα σε μια εβδομάδα τα περιστατικά διασωλήνωσης. 20 Δεκεμβρίου έχει κάνει και λίστα εδώ, με 25 Δεκεμβρίου 573, διαφορά 49, δηλαδή 50. Τι είναι λοιπόν, πτυσσόμενες κλίνες ΜΕΘ? Βλέπω μαζεύουν και άλλη στοιχεία. Καλά πάμε. Κοιτάξτε, από ό,τι φαίνεται η επικρατούσα αντίληψη στα διαχειριστικά επιτελεία, στα οποία οι επιστήμονες, εκτός από το να εκτιμούν, εκτιμώ ότι θα πάμε και 50.000, μας έχουν πήξει στην εκτίμηση, μάλλον έχουν την αντίληψη ότι ο ιός θα κάνει τον κύκλο του και θα περάσει, θα σβήσει, θα χαθεί. Αυτή πρέπει να είναι η επικρατούσα αντίληψη. Και αυτό φυσικά σημαίνει, μέχρι τότε, αν συμβεί, όποιον πάρει ο χάρος, είτε τι να κάνουμε, ήταν ανεμβολίαστος, ή τι να κάνουμε, είχε υποκείμενα νοσήματα, ή ήταν ηλικιωμένος, ή τι να πούμε ρε παιδιά, ήταν άτυχος, ή ας μην ξεχνάμε και το θέλημα του Θεού που ήταν, έχουμε και θεοσεβούμενους διαχειριστές. Και όπως καταλαβαίνετε, κατά αυτόν τον τρόπο θα πορευόμαστε. Είναι όμως και μερικά ακόμη ζητηματάκια. Χθες με αυτό τον αριθμό που σας είπα, μην πατάτε, μην το πάρετε σαν δεδομένο, είναι ας πούμε μια καταγραφή 21.000. Πώς γίνεται η καταγραφή, το έχουμε πει πολλές φορές. Ακόμη και με αυτό το μείζον όμως θέμα ήταν άλλο. Εχθές, σήμερα είναι οι συνεδριάσεις των διαχειριστικών επιτελείων. Καλά το είπε και ο φίλος ο Δημήτρης για τα μέτρα που για να τα δουν, λέγαν, θέλουν 15 μέρες την απόδοση. Το έχουμε καταλάβει. Είτε πολιτικοί είτε επιστημονικοί ειδικοί βρίσκονται πλέον στα όρια της ανυποληψίας, καθώς σε καθημερινή βάση αναγκάζονται να παρακολουθούν λαχανιασμένοι τις εξελίξεις και να νερούν και τον εαυτό τους. Άρα όσα ακούτε και όσα μας διαβεβαιώνουν ότι ισχύουν, άντε να ισχύουν για 24-48 ώρες και βλέπουμε. Διότι όταν το προφανές δεν το βλέπεις, δεν σκέφτεσαι το αυτονόητο, ότι τα κρούσματα είναι ήδη σε δυσθεώρητα ύψη, απλά δεν σε βοηθάνε και τα δεδομένα με τον τρόπο που συλλέγονται, καταλαβαίνεις πολύ καλά που πάει η δουλειά. Παρόλα αυτά, έπαιζε ως κύριο θέμα ότι με τη μετάλλαξη όμικρον μειώνεται η καραντίνα σε 5 μέρες για όσους δεν παρουσιάζουν συμπτώματα ή ασυμπτωματικοί, την ώρα που λέγαμε καλπάζει όμικρον. Αυτή η από το CDC αρξάμενη, τι ακάνουμε, και οι μεγάλοι οργανισμοί, και στο CDC μέσα γίνεται του κουτρούλιο γάμος, μην νομίζετε, για άλλους λόγους.
Και έχουν φέρει, λέει, και τον Biden σε δύσκολη θέση. Παρόλα αυτά, πρέπει να σας πω ότι αυτή η αλλαγή στην τακτική αντιμετώπισης των κρουσμάτων δεν είναι έτσι απλή. Γι' αυτό και τη ρίξαν, την ξαμολύσαν με τον τίτλο «Αλλάζει και μειώνεται η καραντίνα σε 5 μέρες για όσους δεν παρουσιάζουν συμπτώματα» και προχώρησαν. Το άκουγε ο άλλος, λίγο. Καλό είναι αυτό. Μια χαρά ακούγεται. Είναι καλό, λέτε? Θέλω να το προσέξετε λίγο, παρακαλώ. Κάντε λίγο κράτη στα σχόλια. Η νέα κατάσταση που παρουσιάζεται ως δήθεν μείωση του χρόνου απομόνωσης δεν έχει σχέση με καμία εξήγηση που θα μπορούσε να δώσει κάποιος, ότι δηλαδή πρόκειται για μια προσαρμογή επειδή η μεταδοτικότητα της όμικρον είναι εξαιρετικά μεγάλη, η διασπορά τεράστια, άρα έχουμε να κάνουμε με μια πλημμυρίδα κρουσμάτων που έχουμε, επομένως το τεστ, ακόμη και η χνηλάτιση, δεν έχει την ίδια χρησιμότητα όπως προηγουμένως. Θα μπορούσες καλόπιστα να εικάσεις ότι γι' αυτό γίνεται. Αυτό είναι μια καλή εξήγηση, αλλά είναι και συγχωροχάρτη. Ο τρόπος με τον οποίο ετέθη το ζήτημα δεν είναι ο χρόνος απομόνωσης, αλλά το ότι αφισβητεί στην ουσία το βασικό κριτήριο καθορισμού του πιθανού κρούσματος, αν δεν το έχουμε καταλάβει από χθες, αυτό συντελείται. Και παραπέμπουμε και στις οδηγίες του CDC. Δεν το καταλαβαίνετε έτσι απλά, ε? Η είδηση είναι: μειώνεται η καραντίνα σε 5 μέρες για όσους δεν παρουσιάζουν συμπτώματα μετάλλαξης όμικρον ή ασυμπτωματικοί. Προσέξτε, στην πραγματικότητα πάβει να είναι υποχρεωτική ή συνιστόμενη αναζήτηση ή ανίχνευση για το αν κάποιος έχει προσβληθεί από τον ιό μέσω του εργαστηριακού ελέγχου, μέσω μιας οποιασδήποτε εξέτασης, έστω και του αναξιόπιστου self-test, και το κριτήριο γίνεται αυτομάτως η εκδήλωση των συμπτωμάτων, δηλαδή η ίδια η νόσος από μόνη της. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Ο ασυμπτωματικός πια, πέρα βρέχει. Πάβει να ισχύει έστω και στο ελάχιστο η λογική της πρόληψης, αλλά και της αποφυγής μετάδοσης, το σπάσιμο των αλυσίδων μετάδοσης κλπ. Μπαίνουμε σε άλλη τακτική και θέλει προσοχή. Το τέστινγκ το ξεχνάμε, γιατί ποιος θα μιλάει σε λίγο γι' αυτό, μιας και εντέχνως επικεντρωνόμαστε στη νέα κατάσταση. Ποια θα είναι αυτή? Αφού δεν μας ενδιαφέρει πια ο συμπτωματικός, μας ενδιαφέρει μόνο η επαφή με κρούσμα. Πρόσεξτε ότι και στο παρελθόν δίνονταν μεμονωμένες οδηγίες σε ατομικό επίπεδο, ενώ παράλληλα συνεχίζονταν αδιάλειπτα οι εκστρατείες του μαζικού εκτεταμένου τέστινγκ και της εχνηλάτησης. Σήμερα δεν θα είναι το ίδιο. Την εχνηλάτηση θα την αφήσουν στην άκρη, γι' αυτή δεν γίνεται καν λόγο στον πίνακα των στοιχείων του ΕΟΔΗ, σας θυμίζω, αρκεί να απομονωθεί το άτομο και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας πάνε να μην σας πω τι να κάνουν. Εκτός αν διαθέτουν όλοι βίλες με 16 δωμάτια. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι σε λίγο δεν θα ψάχνουν καν για κρούσματα, είτε γιατί είναι σίγουροι ότι είναι τόσα πολλά και επομένως είτε τα βρουν είτε δεν τα βρουν, σκέφτονται τι μπορούν να κάνουν άραγε. Και επιπλέον μήπως είναι και ακόμη καλύτερο να μην τα βρουν καν. Και γι' αυτό, όπως είπα και νωρίτερα, περάσαμε από το στάδιο των μυθικών αριθμών κρουσμάτων σε καθημερινή βάση. Ειδικά στη χώρα μας πρώτα κρύβαμε τα κρούσματα επειδή δεν τα μετράγαμε. Μετά τα κρύβαμε επειδή δεν τα ανακοινώναμε. Στη συνέχεια παίζαμε με τα νούμερα. Ύστερα με τον αριθμό των τεστ και το δείκτη θετικότητας. Και τώρα ανακοινώνουμε πλέον υπέρογκα νούμερα, ούτως ώστε να μπορούμε να πούμε, με δεδομένο φυσικά ένα σταθερό αριθμό εισαγωγών και διεξολυνωμένων, ότι το μόνο που μετράει είναι η επαφή με κρούσμα. Μην ανησυχείτε, ακόμη και πολλά κρούσματα να έχουμε, δεν αρρωσταίνουν πιο πολύ, δεν νοσηλεύονται, δεν διασωληνώνονται όπως παλιότερα, άρα πάμε καλύτερα και όπου να είναι ο ιός θα κάνει τον κύκλο του και θα περάσει. Τα ακούτε δειλά-δειλά. Σε λίγο θα τα ακούτε πιο εμφατικά. Επομένως, από εδώ και στο εξής,
φαντάζομαι ότι θα γίνεται το εξής. Δεδομένου ότι ο ιός είναι παντού, η διασπορά είναι τεράστια, άρα υπάρχουν παντού φορείς. Συνεπώς, είναι τόσο πολλές οι πιθανότητες να κολλήσει κάποιος, απλώς και μόνο αναπνέοντας, σε σημείο δηλαδή που δεν μπορώ να κάνω κάτι, δηλαδή ό,τι έκανα ή ό,τι έπρεπε να κάνω και δεν έκανα, όπως στη χώρα μας, τέστινγκ, κυκνηλάτιση, απομόνωση κλπ, προκειμένου να προλάβω το χειρότερο, να εμποδίσω τη μετάδοση, να σπάσω τις αλυσίδες μετάδοσης κλπ, δεν έχουν κανένα νόημα πια. Τι νόημα έχει να ψάχνω, αφού η επαφή με κρούσμα δεν είναι πλέον κάποια πιθανότητα, ανάλογα με την περίσταση, μεγάλη ή μικρή, έτσι θα μας πούν, αλλά είναι πλέον η ρουτίνα, η καθημερινότητα, η ίδια η συχνότητα αυτοπροσώπως. Επαφή λοιπόν με κρούσμα. Εκεί πάει η δουλειά. Και αυτό πλέον, αφού θα είναι εξαιρετικά συχνό, απ' τη μια δεν μπορώ να τα αποφύγω, και από την άλλη είναι σαν να ξέρω ότι από εδώ και πέρα όποιος έχει πραγματοποιήσει αυτή την επαφή θα θεωρείται κρούσμα. Δεν έχει νόημα να ψάξω να βρω αν είναι. Επομένως μου αρκεί απομόνωση. Οπότε αν θέλει ή αν μπορεί, ας κάνει μόνος του τεστ. Αν όχι δεν πειράζει, ας απομονωθεί πάλι μόνος του. Θα περιμένω να εκδηλώσει συμπτώματα, οπότε τότε θα κάνει και τεστ. Και φυσικά αναρωτιέται κανείς, γιατί έχει τότε νόημα να γίνει το τεστ, αφού έχει ήδη εκδηλώσει συμπτώματα? Για να το επιβεβαιώσει, για να καταγραφεί ως κρούσμα, για να αντιμετωπιστεί εκ των υστέρων και όχι νωρίτερα, σπέβδευρα βεβαίως. Αυτή η τακτική θα μπορούσε να ισχύει σε περίπτωση που θα είχε να κάνει κανείς με μια ήπια νόσο. Με μια νόσο που από τη στιγμή που θα εκδήλωνε συμπτώματα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Μια νόσο που δεν είναι μεταδοτική ή δεν είναι πολύ μεταδοτική. Μια νόσο που δεν προκαλεί ασυμπτωματικούς φορείς που μεταδίδουν. Μια νόσο που δεν προκαλεί συμφόρηση στο σύστημα υγείας κτλ. Δηλαδή θα είχε μια λογική να το πάνε εκεί με οποιαδήποτε άλλη νόσο εκτός από την COVID-19. Συμπερασματικά το σχήμα θα είναι επαφή, απομόνωση, εκδήλωση συμπτωμάτων. Και αυτό δεν θα ισχύει μόνο για τους εμβολιασμένους πλήρως, μερικώς ή μη τελώς ατελώς, αλλά και για τους ανεμβολίαστους. Το πράγμα θα γίνει ακόμη χειρότερο αν πάρει κανείς υπόψη του τις δυσκολίες που υπάρχουν στο να εφαρμοστούν σωστά ακόμη και αυτές οι χαλαρές οδηγίες με τις 5 ημέρες απομόνωσης. Αν λάβει κανείς υπόψη του, ιδίως στην Ελλάδα, τις δυσκολίες που υπάρχουν στο να εφαρμοστούν σωστά ακόμη και αυτές οι χαλαρές οδηγίες περί απομόνωσης και εφαρμογής μέτρων όπως η μάσκα, που εναπόκειται στις δυνατότητες που έχει το κάθε νοικοκυριό για μια τέτοια έκτακτη και άκρως μολυσματική κατάσταση, καθώς και στις προσωπικές ικανότητες του κάθε ατόμου να αντιληφθεί την αναγκαιότητα χρήσης ή στις δυνατότητες που του παρέχει το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και κινείται όσον αφορά τη χρήση μάσκας σε όλες τις καθημερινές δραστηριότητες του. Εδώ Κοντζάμι υπουργός χθες δεν ήξερε ότι οι μάσκες αυτές που είπαν τώρα είναι μίας χρήσης. Άρα πώς να βγάλει και τι στοιχίζει το νοικοκυριό το μήνα? Είναι αδύνατο λοιπόν να φανταστεί κάποιος ότι είναι ρεαλιστικό να ζει και να κινείται στο περιβάλλον του μέσου νοικοκυριού, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, σε αστικό περιβάλλον, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες που κατεβάζουν στις 5 μέρες για όσους δεν παρουσιάζουν συμπτώματα την καραντίνα. Και θα βγαίνει ο Νικολής απ' έξω και θα θέλει 3 μάσκες την ημέρα και θα του φτάνουν τα μπικικίνια για τις επόμενες 5 μέρες με διπλή ή έξτρα ούλτρα μάσκα. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν, με τη μείωση του χρόνου αυτών των έτσι και αλλιώς ανεπαρκών μέτρων, μιλάμε μάλλον για εγκατάλειψη των λοιπόν βασικών μέτρων δημόσιας υγείας όπου, όποτε και αν εφαρμόζονταν. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν και σύγχυση και ασυναρτησία και έλλειπη γνώση του προβλήματος και αδυναμία εκτίμηση του κινδύνου και παράδοση ανεφόρων στη λογική ιός είναι, κάποια στιγμή θα σβήσει, κάποιοι θα χαθούν ή ανεμβολίαστοι ή με υποκείμενα ή με γερασμένο ή κάτι άλλο τους έτυχε ή φταίει το ριζικό τους και θα χαθούν. Προφανώς και συνυπάρχει έλλειψη διαγνωστικών υλικών, αν όχι ανεπάρκεια ποσοτήτων κατάλληλων για τη συγκεκριμένη φάση πανδημίας, αδυναμία ανταπόκρισης των διαγνωστικών μηχανισμών και δομών,
Υποστελέχος των μηχανισμών και δομών του τέστινγκ για την ιχνηλάτηση δεν το συζητάμε, όπως και την ανυπαρξία των χώρων που προσφέρονται για απομόνωση ξεκινώντας από τα σπίτια μας. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζεται η σφοδρότητα των επόμενων κυμάτων της πανδημίας, αλλά απέναντίας μάλλον θα επιβεβαιωθεί η υποψία ότι οι διαχειριστές και ο επιστημονικός κόσμος, σε διαφορετικό ενδεχομένως βαθμό ο καθένας εξ αυτών, έχει αποδεχτεί ότι η προοπτική που βρίσκεται μπροστά μας και εξ αυτής της επιλογής που έχουμε δεν είναι άλλη από το να αποδεχτούμε ότι δεν υπάρχει διέξοδος που να μην περνά μέσα από την καταστροφική διαχείριση μέσω της ανοσίας της αγέλης και όποιον πάρει ο χάρος. Το λέω και για τον Κούλη, το φίλο μου. Με την ανοσία της αγέλης, Κούλη, όποιον πάρει ο χάρος. Αλλά ιός είναι, θα φύγει. Θυμάστε ότι από αυτή τη συχνότητα και από τις αντιθέσεις ανοίξαμε για πρώτη φορά τη συζήτηση των μονοκλονικών. Πέρασε ένας χρόνος, ενάμισης. Ήρθαν όπως ήρθαν, με λίγες ποσότητες, γιατί διανύαμε το τελευταίο μίλι κατά τον Κυριάκο, που δεν είναι τελευταίο μίλι κατά τον Άδωνη, αλλά λέμε και καμία τέτοια για να τη φέρουμε στους κουτόφραγκους να έρχονται. Λοιπόν, εχθές μετά, παιδιά, τι να σας πω εγώ τώρα, μετά λέμε και γράφουν και τα μου για τον Μπολάκη, αλλά τα θέλει ο κο μας. Του βγήκε του Πολάκη. Υπενθυμίζω βέβαια ότι το θέμα το άνοιξε η εκπομπή, αλλά του βγήκε του Πολάκη. Τι έλεγε ο Πολάκης μια εβδομάδα τώρα? Ότι έχουν περιορίσει τα κριτήρια και αντί να δοθεί σε περισσότερο κόσμο το χρόνο, στο χρόνο που πρέπει το μονοκλονικό, μπερδεύεστε, όχι να σε τάβλα διασωληνωμένος, δεν κάνει πράγμα. Λοιπόν, πριν νοσήσει βαριά αυτός που είναι στην κατηγορία που αν του συμβεί θα νοσήσει βαριά, τα έχουν περιορίσει και τα έχουν εκεί και θα λήξουνε. Εχθές η αρμόδια αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας έκανε το πρωτοφανές, η κυρία Γκάγκα. Μέσω Twitter, άκουσον, λειτουργία διαχείρισης. Μέσω Twitter ενημέρωσε τους γιατρούς για τη διεύρυνση κριτηρίων χορήγησης μονοκλονικών αντισωμάτων σε ασθενείς με COVID. Έγραψε ένα tweet που έλεγε καλημέρα για τους συναδέλφους μου γιατρούς που θέλουν να συνταγογραφήσουν μονοκλονικά αντισώματα για ασθενείς με COVID-19. Τα κριτήρια χορηγήσεις έχουν διευρυνθεί, και αφορούν ασθενείς νοσηλευόμενους και μη. Απαραίτητη προϋπόθεση να αναρτηθεί το μοριακό τεστ στο Μητρό COVID. Μέχρι και ο Λίτρας της έκανε αντάρτικο στο Twitter. Βέβαια, μετά την ετεροχρονισμένη μελέτη έχει πάρει φόρα. Μήπως θα ήταν καλό να εξηγηθεί επίσημα στον κόσμο το σκεπτικό πίσω από τη διεύρυνση των κριτηρίων, δεδομένου ότι οι δόσεις που έχουμε προμηθευτεί, της έγραψε, σίγουρα δεν πολλαπλασιάστηκαν ξαφνικά. Με την ειλικρίνεια χτίζεται η εμπιστοσύνη. Αυτή που από το Μάιο την είχα κι εγώ, αλλά το Δεκέμβριο την είπα. Λοιπόν, και φυσικά όπως καταλαβαίνετε, το Twitter έκανε πάρτι. Έγραψε κάποιος μεταξύ άλλων: δεν μου δίνεται επιλογή να μην πω μπράβο στον Πολάκη, γιατί τον λέγαν ψεκασμένο και πριν μια εβδομάδα για τα μονοκλονικά και τελικά τον δικαιώνουν. Αλλά και υπουργός. Καλά, δεν μπορούσε να ενημερώσει τάχιστα σε όλα τα νοσοκομεία και σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους? Έπρεπε, και όποιος δεν έχει Twitter. Να, ο φίλος μου ο Βασίλης που είναι γιατρός δεν έχει ούτε Twitter ούτε Φουμπού, ένα SMS κάτι της. Και η μεγάλη απορία, αφού από χθες διευρύνονται τα κριτήρια και μέχρι χθες ήταν κλειστά, δηλαδή υπήρχε κόσμος που τα αν τα έπαιρνε θα τη γλίτωνε και δεν τη γλίτωσε? Δεν το κατάλαβα αυτό, θα μας το πει. Υπάρχει κάποια ευθύνη, κάτι της? Βέβαια, τα τιτιβίσματα στο Twitter δεν σε απαλλάσσουν από την ευθύνη, υπουργέ μου, αφού μόλις χθες τα διεύρυνες. Μου λέει ο φίλος ο Σάκης, φοβερή λέει η ανάλυση που κάνατε σήμερα για το πώς και πού αποσκοπούν ρίχνοντας τις 5 μέρες την καραντίνα στους ασυμπτωματικούς. Έχετε δίκιο, μας πάνε στην ανοσία γέλης. Ελπίζω με αυτά που είπατε, προσέξτε τη γράφη, ότι δεν θα την πατήσετε όπως ο Βαρουφάκης. Δηλαδή, επειδή το είπατε αυτό που θα συμβεί, μάλλον
Να φανταστώ ότι δεν τους υποδείξατε τι να πούν επειδή οι ίδιοι δεν το είχαν σκεφτεί. Έτσι δεν συνέβη, λέει, και με το άλλο του Βαρουφάκη που το είπε να μην το κάνουν και το κάναν. Mm.